Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε πραγματικά καλά. Είμαι η Ζωή και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Όπως είδατε και από το τίτλο, σήμερα έχουμε ένα τζάμπο haul. Αχ, αυτό το τζάμπο. Τέλος πάντων, θα σας πω στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε και το κουδουνάκι γιατί κάποιες φορές δεν έρχονται ειδοποιήσεις. Comment από κάτω, like και follow στα social media που θα τα έχω αφήσει από κάτω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτή την περικυλία την είχα κάνει μέσα στην καραντίνα, αλλά νομίζω πριν το Πάσχα. Τέλος πάντων, να μην τα πληλογούμε, μου την ακύρωσαν την περικυλία μου. Έγινε ένα κακό χάλι, μετά συνεννοηθήκα μαζί τους και μου την ξετύλανε μετά από 2 μήνες σχεδόν. Και επιτέλους ήρθε, βέβαια. Υπάρχει και ένα βέβαια και ένα αλλά υπόθεση. Ένα προϊόν, και αυτό απαράδεκτο για εμένα, ένα προϊόν μέσα στην κούτα μου ήταν σπασμένο. Διότι ήταν κάτι που έσπαγε προφανώς και δεύτερον εκείνη μου το είχαν πετάξει έτσι χύμα στο κύμα μέσα με τα υπόλοιπα πράγματα. Με εκνεύρισε το γεγονός αυτό το ότι όταν με πήρε ο κουριεράς να μου πει, ξέρεις τι, έχει έρθει το δέμα σου, που θα είσαι, να σε βρω, να σου το δώσω όλα αυτά. Μου το έχει πει ήδη, διότι είχε δει ήδη τα ζουμιά που είχαν βγει. Να μου πεις τι ζουμιά, ρε. Λοιπόν, είχαμε πάρει μία νερόμπαλα την αδερφή μου. Μια έτσι ωραία, με μουσική, με όλα αυτά. Παιδάκι, είναι τι θα θέλει. Και μου την είχα πετάξει έτσι μέσα στην κούτα, χωρίς να έχουν βούσκες, ενώ τα υπόλοιπα πράγματα που σπάνε, πάλι είχαν φούσκες. Μόνο αυτό το είχαν ρίξει χύμα στο κύμα που κάνει μπαμ ότι αυτό σπάει και αυτό κι αν είναι έθραυστο σε συγκρίση με τα υπόλοιπα. Τι να πω. Ελπίζω να βγάλω άκρη. Έχω στείλει κάποια email. Ελπίζω να με απαντήσουν σύντομα. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Πάμε να δούμε τι ψώνισα. Λοιπόν, επειδή ο τζάμπο έχουμε και εδώ στη Λίμνο, αλλά επειδή είναι σε συνεργασία με ένα βιβλιοπωλείο, θα το ξεκινήσουμε πρώτα από εδώ και μετά από το ηλεκτρονικό site. Λοιπόν, από εδώ αγόρασα αυτό εδώ πέρα, μια ονειροπαγίδα ροζ. Για την ακρίβεια της είχα δει, αλλά εμένα μου είχε έρθει στο μυαλό μου να τη βάλω στο παράθυρο που έχω πέρα εδώ μπροστά και να φαίνεται απ' έξω. Αλλά η μαμά μου, εκείνη ήταν που έκανε και το πήρε, είπε να τη βάλουμε στην πόρτα να φαίνεται ότι εδώ είναι το δικό μας δωμάτιο. Οπότε αυτό το πήραμε και είναι και ροζ, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι baby ροζ με άσπρο, έχει και τέλεια φτερά. Και γενικά οι νεροπαγίδες μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω, με θυμίζει κάτι και από τα παιδικά μου χρόνια, η αλήθεια είναι, και υποτίθεται στις ονειροπαγίδες μέσα εδώ πέρα εγκλωβίζονται τα όνειρα, αλλά δεν ξέρω αν εγκλωβίζονται και τα καλά και τα κακά ή μόνο τα κακά ή μόνο τα καλά, whatever. Αυτό. Τι άλλο πήρα από εδώ? Πήρα αυτό εδώ πέρα, δεν σας το δείχνω κανονικά διότι είναι καθρέφτης και πρώτα θα σας τυφλώσω. Είναι ένας καθρέφτης, από εδώ πέρα πίσω έχει αυτά τα μπιχλιμπιδάκια που είναι για να το σταθεροποιείς. Εγώ ακριβώς δεν ξέρω πώς θα το χρησιμοποιήσω, ή θα το έχω για να βλέπω τον εαυτό μου, ή θα βάλω κάτι από πάνω για να αντανακλά, κάτι θα δω να κάνω σίγουρα. Μ' αρέσουν όλα αυτά τα μπιχλιμπιδάκια, είναι πολύ όμορφα και νομίζω αυτά. Ναι, αυτά ήταν από εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε κάποια πράγματα που 1. Είναι δικά μου, 2. Είναι της αδερφής μου και 3. Είναι της μαμάς μου. Θα ξεκινήσουμε πρώτα της αδερφής μου. Πήραμε, αλληλούια, πήραμε αυτό εδώ πέρα το puzzle. Έχει 15 κομματάκια. Να σας πω ότι εκείνη μόνη της τα φτιάχνει και τα χαλάει, τα φτιάχνει όλα αυτά. Είναι αυτά με τα 3 γουρουνάκια. Γενικά την αρέσει πάρα πολύ να κάθεται και να κάνει puzzle. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι δεν νομίζω κάθεται να ασχολείται τόσο πολύ. Πιστεύω γιατί το puzzle είναι λίγο πιο χειμωνιάτικη απασχόληση, αλλά και πάλι το βράδυ πιστεύω ότι θα κάθεται να το παίζει. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί αυτό ακονίζει λίγο το μυαλουδάκι των παιδιών. Και το επόμενο είναι αυτό με πιο πολλά κομματάκια, με 25, που είναι η Πέπα, είναι η μαμά, ο κύριος Κουνέλης, ο κύριος Ελέφαντας, η Πέπα, ο Τζόρτζ, ο δεινόσαυρος. Άμα έχετε ένα μωρό μέσα στο σπίτι, παιδάκι, ξέρετε τα πάντα από την Πέπα. Και αυτό να σας πω, έτσι, πέρα ότι έχει 25 κομμάτια, έχει και μια άλλη δυσκολία.
σαν puzzle παιδικό. Είναι ότι έχει, κοιτάξτε, είναι έτσι τα κομμάτια του, έτσι είναι κομμένα τα κομμάτια του puzzle. Οπότε αυτό πιστεύω γενικά, ότι τα παιδάκια ένα παραπάνω αν τους αρέσει η Πέπε και κάποιος αγαπημένος ήρωας και είναι σε puzzle, στάνταρ θα κάνουν να ασχοληθούν μαζί τους, και ένα παραπάνω αν τους αρέσει και το puzzle. Τώρα, τα πράγματα της μαμάς μου, έχουμε ένα ίδιο με τη μαμά μου, οπότε θα σας δείξω αυτό το δικό μου και το άλλο. Από ό,τι θυμάμαι, ήταν δύο φαναράκια για την αυλή, αλλά μαντέψτε, και τα δύο τα πήρε και τα έχει φτιάξει ήδη, οπότε εάν δεν το ξεχάσω ή θα σας αφήσω link από κάτω ή θα σας βγάλω εδώ πέρα ένα κλιπ να το δείτε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα σας δείξω που πήρα από τα τζάμπο είναι από αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, εντωμεταξύ όλα τα πράγματα έχουν πάνω γκλίτερ από αυτό που έσπασε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα είναι καλό ή όχι, εγώ το πήρα απλά να το δοκιμάσω, γιατί όσες φορές πήγα να πάρω τη μάσκα που έχω εγώ, που μου αρέσει βασικά, η μαύρη μάσκα που βγάζω στους πόρους κτλ. Δεν μπορώ να τη βρω ποτέ, γιατί πάντα είναι εξαντλημένη. Οπότε είπα, λέω, ας πάρω αυτή εδώ, να δω πώς είναι. Αυτό. Και είναι από τη Fiorevita. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι από τη Fiorevita. Είναι μαύρη μάσκα peel off. Με νερό άνθρακα. Τώρα θα δούμε. Αφαιρεί λίγη λιπαρότητα και βρωμιά. Απολεπίζει και ελευθερώνει τους πόρους. Καλά, θα το δούμε αυτό. Θα το δω και αυτό. Το επόμενο. Τρελό μαϊμουδάκι αυτό που θα σας δείξω. Είναι ένα ρολό διπλής όψης για μασάζ του προσώπου με ορυκτή πέτρα. Καλά, από εκεί πέρασε και δεν έχω πιστεί πέτρα. Τέλος πάντων, είναι αυτό εδώ πέρα το πιχλιμπιδάκι. Σίγουρα το έχετε δει. Πολύ της μόδας, ειδικά μέσα στο χειμώνα. Στο Instagram όλο αυτό μου έδωσε. Λένε ότι αυτά κάνει καλύτερη. Κάνει μασάζ και ενεργοποιεί το κολαγόνο του προσώπου μας, πρώτον. Δεύτερον, όταν βάζουμε μάσκες, sheet mask, ή όταν βάζουμε κρέμα, και χρησιμοποιούμε αυτό το πραγματάκι, βοηθάει να διεισδύσει, αν το πω και σωστά, πιο καλά ορώσει η κρέμα και όλο αυτό το προϊόν που θα βάλουμε πιο καλά μέσα στο πρόσωπο, μέσα στο δέρμα, μάλλον το πω καλύτερα, μέσα στην επιδερμίδα μας. Οπότε ναι, έχουν πει ότι όταν είναι η κανονική πέτρα, η γνήσια, η καλή, και το έχεις βγάλει στο ψυγείο και το βγάζεις, τότε δεν ζεσταίνεται πάρα πολύ γρήγορα η πετρούλα. Αυτό, τώρα δεν ξέρω, παραπάνω πληροφορίες δεν έχω, αυτό το ήθελα, το πήρα, σε μπέρδεψε το πράγμα. Το επόμενο που έχω πάρει και εγώ και η μάμη μου είναι τούτο εδώ. Δηλαδή είναι ένα αρωματικό χώρο, έχει μέσα πετρούλες και όλο αυτό είναι το άρωμα και κάπου και έχει και sticks εδώ πέρα. Είναι όπως είχα πάνω εκεί, δηλαδή είναι τούτο εδώ, είναι αυτό εδώ πέρα, εμένα βέβαια μου έχει τελειώσει αλλά ακόμα μου σχοβολάει, και επειδή μου άρεσε και κάνει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και κρατάει για ώρες, γι' αυτό το πήρα και είναι ό,τι πρέπει, οπότε κάποια στιγμή πρέπει να το ανοίξω για να το βάλω εκεί, να μου σχολάει το δωμάτιο. Μετά, εγώ είμαι πολύ μεγάλη φαν και λατρεύω τις σκούπες του καφέ, του τσαγιού, όλα αυτά. Τελικά, γενικά αυτό που βάζεις κάτι μέσα και το πίνεις. Και πήρα αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι φωνάζει ζωή για κάποιο λόγο. Μ' αρέσουν οι βλεφαρίδες γενικά. Μ' αρέσουν οι κούπες. Είναι τόσο όμορφη. Τόσο όμορφη. Και η αλήθεια είναι ότι η μαμά μου την είδε μες στο e-shop και μου λέει, θες να την πάρεις. Δεν είναι ότι είσαι εσύ αυτή. Είπα, ναι μαμά. Οπότε, μπράβο μαμά που μου την έδειξες, γιατί εγώ δεν είχα μπει καν στις φιτζάνες. Η αλήθεια είναι και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εντωμεταξύ, δεν φαίνεται ότι είναι τζάμπο, διότι είναι πάρα πολύ βαριά. Φτου-φτου να μην σε ματιάξω. Και στα τελευταία πράγματα πήγα και πήρα αυτά εδώ πέρα τις νιχέρες. Οι νιχέρες αυτές είναι για τη δουλειά μου. Τώρα τα τρία τελευταία πραγματάκια είναι το ίδιο.
είναι αυτά εδώ πέρα τα πινέλα. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα πινέλα. Έχω ξαναπάρει ένα πινέλο από τζάμπο, μου αρέσανε, που το χρησιμοποιώ εννοώ. Και μου βγήκε πάρα πολύ καλά, δηλαδή μαλακό, δεν έφυγε καμία τριχούλα όταν το έπλαινα και γενικά η ποιότητα ήταν πάρα πολύ ωραία, οπότε ήθελα να δοκιμάσω και αυτά. Έχω πάρει και κάποια πινέλα που είναι πάνω εκεί, που αυτά τα πινέλα είναι κάποια από τζάμπο, βασικά τα περισσότερα είναι από τζάμπο, κάποια δεν είναι, οπότε άμα δεν θα μου αρέσουν θα πάνε πάνω εκεί πέρα στο τυπουρασό. Αυτά ήταν τα προϊόντα που πήρα από τζάμπο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να τα κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου, comment από κάτω, follow, πατήστε και το κουδουνάκι. Να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Και όπως σας λέω κάθε φορά, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να ονειρεύεστε.